Ένα... Μ' αρέσει και αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι στα αγγλικά. Mm-hmm. Μου το πρότεινε ο DJ Cass. Κάνω featuring ουσιαστικά. Ναι. Δεν είναι δικό μου τραγούδι. Κάναμε και ένα πολύ ωραίο κλιπ. Mm-hmm. Να πω και τα δύο κλιπ τα έχει κάνει ο Παπατάκος. Και το Paradise και το Καλοκαίρι. Και το Καλοκαίρι, να σ' αγαπώ. Στο Paradise είχαμε και πάρα πολύ κόσμο έτσι που ήρθε και μας βοήθησε στο. Ναι, στο κλίπ κάτι... παίξανε και η Ντορέτα και η Σίλβια και ο Κρατερός και ο Μηδενιστής και η Ντέμι, η Φουρέιρα, όχι Φουρέιρα, η Θωμαή. Η Απέργη. Η Απέργη. Ναι. Φιλιά είσαι, συνέχεια στα φιλιά. Πολύ φιλοί, ναι, ναι. Πολύ φιλοί τώρα τελευταία. Ήτανε τύπου hangover όλο αυτό, ότι ναι. Κάνω ένα πάρτι και έρχονται τύπου Studio 54. Ναι. Φιλιές είμαι όλες, εντάξει. Ό,τι βρεις με την Ελεονόρα την άλλη φορά που είχες πάει καλεσμένος. Και με την ώρα, τι θα γίνει με εσένα. Μιλάγαμε για αυτό που έγινε στο κλιπ. Μιλάγαμε και λες κάτσε να δούμε τι γίνεται. Ήθελε να δει. Φίλα ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, άλλα σχέδια έχουμε τώρα να κάτσε να δούμε έτσι και μερικά αποσπάσματα. Αυτό είναι, ναι. Πάντως έχει φύγει τελείως το πράγμα καλλιτεχνικά, δηλαδή μουσικά. Πάμε σε μια τελείως παγκοσμιοποιημένη φάση, δεν είναι. Ναι, γενικά, άμα δεις... Έκανε και το Μαμασίτα μεγάλη επιτυχία ούτως. Έγινε πολύ μεγάλη πέρσι, ναι. Ο Κλέιντι το είχε γράψει, τον ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Γενικά, ναι, κάνω κυρίως ελληνικά τραγούδια. Mm-hmm. Αλλά όταν μου δίνεται ευκαιρία έτσι και μου έρχονται τραγούδια που όπως αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, τολμάω και τα κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Γενικά η μουσική επίσης, όπως σου λέω πριν για τα σεξ και όλα αυτά, ότι δεν μου αρέσουν τα μπέλες, δεν μου αρέσουν και τα μπέλες και στη μουσική. Ναι, ότι είμαι, ότι είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι άλλο. Ναι. Όταν μου αρέσει ένα τραγούδι και μπορώ να το πω και μπορώ να πείσω με το τραγούδι αυτό, mm-hmm. Το κάνω. Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε, το χειμώνα έχουμε... Στο κέντρο Αθηνών, με Νατάσα Θεοδωρίδου, mm-hmm. Στέλιο Ρόκο και Θωμαία Πέργη, mm-hmm. Συζητάω και για ένα musical που μου έχει γίνει μια πρόταση. Για πέρα. Για Δευτέρα, Τρίτη. Mm-hmm. Θα ξανάρθω να σου πω όταν κλείσει όλο αυτό, γιατί συζητάμε ακόμα. Δεν θα σου πω ακόμα στην τελευταία. Χαρά σε βλέπω. Όλο δουλεύεις. Έχεις πολλά δάνεια.